Επιστροφή στο δεύτερο μέρος του πολύ σημαντικού παιχνιδιού μεταξύ του ΑΟ Σύρου και του ΑΟ Μικόνου. Ένα παιχνίδι που στο πρώτο μέρος είχε λιγοστές φάσεις και για τις δύο ομάδες. Ο Άρας, όπως ακούτε έντονα φαντάζομαι από το μικρόφωνο, συνεχίζει να είναι αρκετά δυνατός και να δυσχεραίνει το έργο και των ποδοσφαιριστών αλλά και το δικό μας, την προσπάθειά μας αυτή να φέρουμε εικόνα και ήχο στην τηλεόρασή σας μέσω της κοινότητας του Αιγαίου αλλά και μέσω των site το οποίο συνεργαζόμαστε. Αναφέρομαι στο kiklades24.gr, στο sirosports.gr και στο sportkiklades24.gr. Ένα πρώτο μέρος που είχε λιγοστές φάσεις, ελαφρά επιροχή για την ομάδα του ΑΟ Σύρου. Κύριος εκφραστής ήταν ο Παναγιώτης Ραμπαβίλας, καθώς σε δύο σίγουρα περιπτώσεις θα μπορούσε να ανοίξει το σκορ για την ομάδα του ΑΟ Σύρου. Απ' την άλλη πλευρά η Μύκονο δεν έκανε κάτι το ιδιαίτερο, δεν τη βοήθησε και ο άνομος ο οποίος ήταν κόντρα. Το μόνο αξιοσημείωτο που είχε ήταν στο 26ο λεπτό η ευκαιρία του Μερτινά από κόρνερ. Με τον Μπάμπακαρ από δεξιά θα προσπαθεί να επιτεθεί γρήγορα εκεί και δυνατά. Ο Γατσέλος θα παραχωρήσει το πλάγι. Καθώς συμπληρώθηκε ήδη το πρώτο λεπτό της αναμέτρησης. Όσο περνάει η ώρα δυναμώνει και ο άνεμος εδώ στην ΑΟ Σύρου. Πραγματικά πολύ δύσκολη μετάδοση, όπως μου ακούτε χαρακτηριστικά τον άνεμο. Πιστέψαμε, έχουμε κάνει ό,τι καλύτερο μπορούμε να περιορίσουμε τον αέρα που περνάει μέσα από το μικρόφωνο. Παρ' όλα αυτά καταλαβαίνετε ότι είναι πολύ δύσκολο το έργο μας. Όλα αυτά καθώς έχουν συμπληρωθεί 47 λεπτά στο παιχνίδι, ΑΟ Σύρου, ΑΟ Μικόνου πάντα στο 0-0. Με τις δύο ομάδες να προσπαθούν να κάνουν τα αναγνωριστικά πρώτα λεπτά στο δεύτερο μέρος, να πατήσουν όσο το δυνατόν καλύτερα. Στην ανάπαυλα του ημιχρόνου για τους δύο κόρτς, για τον Θεοφύλακτο Παραγωνίδη αλλά και για τον Μάκη Βαρθαλίτη. Ο Μπάμπακαρ δώσε χώρο και το θέλει να πετάξει μια παλιά για τον Γρήγορο. Μπάμπακαρ. Τέλος. Ο κότς τώρα. Με τον Ραμπαβίλος χώρο και το κλεισμένο. Και τον Μουράι να θέλει να αλλάξει γρήγορα για τον Γατσέλο. Ο Γατσέλος θα παίξει με τη μία. Απομακρύνει με το κεφάλι ή της Μικόνου. Ο Μουράι δυνατά. Ο Ραμπαβίλος θα σουτάρει μπάλα. Out. Ραμπαβίλα να σουτάρει με το αριστερό.�
Αβίλα να παίρνει την κεφαλιά. Ο Μπάμπακαρ να ψάχνει να βρει τον Μουρουζίδη. Πολλές μονομαχίες στο χώρο του κέντρου για τις δύο ομάδες. Νικητής είναι ο Μουράιεφ, θέλει να μοιράσει δεξιά. Γρήγορα εκεί θα βγει ο Ράγια και θα κόψει. Προσπαθεί τώρα από αριστερά για την Μύκονο. Ωραίο τάκλι του Καρύμα, ο οποίος είναι αρκετά καλός στο σημερινό παιχνίδι. Κέρδισε επεμβάσεις όσον αφορά τα αμυντικά του καθήκοντα. Πολλά, βέβαια, αρκετά. Αλλά όχι πολλά, θα λέγαμε ότι υπάρχουν αρκετές λάθος μεταβιβάσεις. Στο επιθετικό κομμάτι, θα λέγαμε, στην προσπάθεια να αναπτυχθεί ο Αοσύρου. Επαναφορά, απομακρύνει το Αοσύρου. Αμπτούλ τώρα απομακρύνει, η Μύκονο πιέζει. Λογικό ήταν να πιέσει αυτό το δεύτερο μέρος, καθώς έχει τον αέρα. Προσπάθεια για τον Μπάμπακαρ. Ο Συριανός θα βγει και θα μπλοκάρει και θέλει να παίξει γρήγορα με βολέ, ψάχνοντας τους Κότσι και Ραμπαβίλα. Η μπάλα όμως θα περάσει τον goalkeeper του ΑΟΜΚΟΝ, τον Σαββόπουλο. Όλα αυτά καθώς έχουμε συμπληρώσει τα πρώτα 6 λεπτά στο δεύτερο μέρος και το 0-0 παραμένει εδώ στο Δημοτικό Γυμνασίο της Ανοσύρου. Θυμίζουμε ότι στο παιχνίδι που άνοιξε την αυλαία της πρώτης αγωνιστικής, ο Παναθηναϊκός επικράτησε πολύ δύσκολα στην Μύκονο ανώμερα με 1-2. Μπάμπακαρ, φάουλ από τον Γατσέλο. Συνέχεια στο παιχνίδι με την ομάδα της Μυκόνου. Κεφαλιά από τον Κούφα σε πλάγιο. Ένα πλάγιο που θα εκτελέσει η Μύκονος. Απομακρύνει ο Κόκαλης. Ο Ραμπαβίλας δεν θα μπορέσει. Ο Μυρτινάς, ο Ξένος. Αλλάζουν ωραία την μπάλα επέθεση του Μυκόνου. Μαρτύρονται οι παίκτες του ΑΟΜΚΟΝΟΥ για κόρνερ, τελικά η μπάλα καταλήξει out. Με το Συριανό να εκτελεί αυτό το out. Ο Μπάμπακαρ στο χώρο του κέντρου θα υποδεχτεί την μπάλα, δεν είναι καλή μεταβίβασή του. Ο Κούφας με τη μία, εκεί που ο Σαββόπουλος δεν θα έχει κανένα πρόβλημα να ελέγξει την μπάλα με τα πόδια και να μπλοκάρει στη συνέχεια, καθώς ο Κότσης πλησίασε προς το μέρος του. Το βολέ από τον Σαββόπουλο. Πάλι θα κολλήσει με τον αέρα. Δυνατά για τον Μωυσίδη. Πλεονέκτημα. Όχι, τελικά θα σταματήσει τη φάση ο Διέντης Δελιγιάννης. Στο μαρκάρισμα αυτό που έγινε πάνω στον Μουράι, αν βλέπω καλά. Ο Μαράκος θα εκτελέσει το φάουλ αυτό, θέλοντας να φέρει την μπάλα μέσα στην περιοχή του Σαββόπουλου. Το γέμισμα, απομακρύνει ο Ράγια, βαθιά παλιά του Πανέτα, απομακρύνει ο Μαράκος πριν τον Μουρουζίδη. Πλάγιο είναι για τον ΑΟΜΚΟΝΟΥ. Απομάκρυστα βεβαιασμένη εκεί από τον Μπαλί.
επαναφορά με πλάγιο τώρα από τον Μαραγκό. Ο κεφαλιά, ο Σαββόπουλος ελέγχει σε αυτή τη φάση την μπάλα. Μια κεφαλιά που πήρε ο Κότσης, ανάποδο κεφαλιά ο Σαββόπουλος έλεγχε τη φάση, δίνει ένα τέλος σε αυτή. Θέλει να παίξει γρήγορα σημαδεύοντας τον Πανέτα. Ο Πανέτας δεν μπόρεσε να γίνει κατοχός της μπάλας, η μπάλα πέρασε πλάγιο, ένα πλάγιο που εκτελείται από τον Γκούφα, ψάχνοντας τον Αμπντούλ. Κόντρα τον Ραμπαβίλα, ο Μυρτινάς πάρει λίγα μέτρα, θα θέλει να δώσει τον Πανέτα, θα χάσει, ο Αμπντούλ θα περάσει τον Αργυρόπουλο. Δεν είναι καλή ενέργεια του μέσω επιθετικού του Αοσύρου, του Αμπντούλ Ραζάκ. Ο Κούφας, ο Μπάμπακαρ, τώρα ο Γατσέλος, ο Μουράι, ο Αμπντούλ θα συγκλίνει, δεν θα κάνει καλή παλιά για τον Ραμπαβίλα, απομάκρυνση από τον Μαραγκό, τώρα ο Ραμπαβίλας θα αφήσει τον Γατσέλο, ο Γατσέλος θα μοιράσει ωραία αριστερά στον Κούφα, ο Αμπντούλ θα χάσει ο Κότσης, επιμένως με τον Γατσέλο, ψάχνοντας μια κάθετη πάσα η οποία δεν έχει κάποιο αποδέκτη. Το βολέ του Σαββόπουλου στο χώρο του κέντρου θα πάρει την κεφαλιά ο Μπάμπακαρ. Ο Καρύμαλης θα χάσει. Τελικά στο δεύτερο χρόνο θα κερδίσει τη μονομαχία. Και ψηλά εκεί στον αέρα ο Καρατζάς θα κάνει φάουλ στον Κότσι. Όλα αυτά καθώς έχουμε συμπληρώσει 57 λεπτά στο παιχνίδι μας. ΑΟ Σύρου, ΑΟ Μικόνου, πάντα στο 0-0. Χωρίς φάση αυτό το πρώτο τέταρτο που συμπληρώνεται σε λίγο εδώ στην ΑΟ Σύρου. Ένα φάουλ που έχει δύο άτομα στο τείχος, καθώς σίγουρα ο Μαραγκός θα επιχειρήσει να απειλήσει από εκεί τον Σαββόπουλο. Να δούμε λοιπόν την προσπάθεια αυτή του Δημήτρη του Μαραγκού. Έχουμε αλλαγή για τον ΑΟ Μικόνου. Με το νούμερο 11, νομίζω έχει... Ναι, είναι ο Μυρτινάς, είναι ο Πανέτας ο παίκτης που περνάει εκτός αγωνιστικού χώρου. Και με το νούμερο 12, ο Τσάλμας θα περάσει στη θέση του. Για να δούμε όμως το Μαραγκό, θα σουτάρει ο Μαραγκός, ο Σαββόπουλος με υπερένταση απομακρύνει. Πολύ καλή στιγμή για τον ΑΟ Σύρου με τη στημένη μπάλα του Μαραγκού. Δυνατό σουτ από τον Δημήτρη Μαραγκό. Η μπάλα όμως δεν κατέληξε στα δικτύα, καθώς ο Σαββόπουλος είχε πάρει ωραία την γωνία του. Και απέκρουσε με υπερένταση. Πολύ καλή στιγμή για τον ΑΟ Σύρου. Η πρώτη καλή στιγμή στο παιχνίδι. Στο δεύτερο ημίχρονο θα έλεγα.
συνέχεια στο παιχνίδι τώρα με τον Μαραγκό από την άμυνα να θέλει να... Ξεκινήσει άλλη μια επίθεση. Ο Γατσέλος, ο Γκούφας με τον Ραζάκ. Ξανά ο Γκούφας στη φάση. Ο Ραζάκ με δύο αντιπάλους. Θα παίξει το 1-2 με τον Κότσι. Θα προσπαθεί να γυρίσει ο Κότσις. Απομακρύνουν οι αμυντικοί. Ο Μπάμπακαρ μακριά σε πλάγιο. Πιέζει ο Αοσίρου. Ο Μαραγκός σε αυτό το πλάγιο. Θα γεμίσει με το πλάγιο. Απομακρύνουν οι αμυνόμενοι με τον Τσάλμα. Ευκαιρία που πήγε να γίνει. Τελικά έχουμε κόρνερ για τον Αοσίρου. Ένα λεπτά στο παιχνίδι μας. Μεγάλη στιγμή στο 59 με τον Μαραγκό. Σε αυτό το φάουλ που επιχείρησε από πολύ μακριά ο Σαββόπουλος απομάκρυνε. Το corner. Επέλα πέρασε απευθείας σε out. Ο άνεμος εδώ δεν ευνόησε τον Αοσίρου. Πέρασε από την άλλη πλευρά σε out. Σαββόπουλος θα δώσει συνέχεια στο παιχνίδι με το ελεύθερο αυτό βολέ. Ο Μαραγκός βάζει το σώμα του ωραία και ο Κόκαλης θέλει να απομακρύνει. Παίρνει περίεργη τροχιά η μπάλα. Τελικά ευνοούνται υπέθυνση του Αομικοντογιάννου με προσπάθεια από αριστερά. Ένα σούτ μακρινό από τον Μωυσίδη. Καμία ανησυχία για τον Κώστα του Συριανό. Παραμένουν δύσκολες εδώ στην Ανοσύρο. Ο άνεμος δεν λέει να κουπάσει. Συνεχίζει να κάνει δύσκολο το έργο των ποδοσφαιριστών αλλά και το δικό μας στην προσπάθειά μας αυτή μέσω του kiklas24.gr, του sirosports.gr, του sportkiklas24.gr αλλά και της Αιγαίου ραδιοτηλεόρασης η οποία βρίσκεται εδώ για να μπορείτε να παρακολουθήσετε εσείς το παιχνίδι σε μαγνητοσκόπηση και βέβαια όλες τις καλύτερες φάσεις στα site που προαναφέραμε σε μια πολύ δυνατή συνεργασία των καλύτερων μέσων ενημέρωσης στις Κυκλάδες. Ο Κότσης θα κοντρολάρει και θα χάσει. Απομάκρυνση της μπάλας ξένο. Ένα φάουλ που κέρδισε ο Σύρου. Δεν ξέρω αν θα έχουμε και κίτρινη κάρτα στον Ράγια. Σίγουρα υπάρχουν οι ανάλογες παρατηρήσεις. Μαζεύεται στην περιοχή του Σαββόπουλου για τη στημένη αυτή η μπάλα. Όλα αυτά στο 65ο λεπτό του παιχνιδιού. Ευκαιρία, χάνει ο Σαββόπουλος, απομακρύνουν οι αμυντικοί. Ο Κότσης το σουτ με το κεφάλι. Θα απομακρύνουν ξανά οι αμυντικοί. Ραμπαβίλας ζητάει χέρι. Δίνει συνέχεια ο διαιτητής Δελιγιάννης εδώ. Η Μύκονος με τον Μπάμπακαρ και τον Μουρουζίδη. Θέλει να βγει στην αντεπίθεση. Τελικά θα χαθεί η μπάλα. Άλλη μια καλή στιγμή για τον Αοσίρου. Άλλη μια λοιπόν καλή στιγμή για τον Αοσίρου. Που θέλησε να απειλήσει, απομάκρυνση της μπάλας
απομάκρυνση της μπάλας από την άμυνα με δυσκολία. Στη συνέχεια, στην προσπάθεια του Ραμπαβίλα να πήξει ένα στην περιοχή, η μπάλα έδειξε να βρίσκει στο χέρι του αμυνόμενου του Αομικόνου. Ο Δεντές Δελιγιάννης έδειξε να συνεχίσει το παιχνίδι. Έτσι η φάση σταμάτησε εκεί. Δεν έχει απειλήσει σε καμία στιγμή τον Αοσύρο. Όπως είπαμε, μόνο στο 26 μπορούμε να χαρακτηρίσουμε σαν φάση το corner αυτό του Μυρτινά, το οποίο σταμάτησε στο οριζόντιο δοκάρι του Συριανού. Πέρα από εκεί δεν έχουμε κάτι αξιοσημείωτο για το όνομα του Αομικόνου. Απ' την άλλη όμως ο Αοσύρο δείχνει να πατάει πιο καλά, δείχνει να θέλει το παιχνίδι. Ψάχνει ένα γωνίο στο τρίποντο που ουσιαστικά θα τον βάλει πολύ δυνατά στον στόχο του. Η μπάλα παίρνει περίεργη τροχιά και ο Αργυρόπουλος τελικά θα πάρει την κεφαλιά. Διεκδίκηση μπάλας με τον Ραζάκ να κερδίζει αυτό το πλάγιο. Ο Γκούφας θα παίξει με τον Γατσέλο. Ξανά ο Γκούφας, ο Ραζάκ, Ραμπαβίλα στα κοπή από τον Ξένο. Ο Αργυρόπουλος πιο μακριά, νέο πλάγιο. Τρέχει ο Μαράγκος να εκτελέσει γρήγορα. Σιγά σιγά νομίζω ότι πρέπει να εντείνουν τις προσπάθειές τους τουλάχιστον οι παίκτες του Αοσύρου, αν θέλουν να ζητήσουν κάτι καλό για τη συνέχεια του πρωταθλήματος. Έχουμε συμπληρώσει 67 λεπτά στο παιχνίδι μας. Ένα φάουλ τώρα για τον Αοσύρου με τον Ρούσο πίσω από την μπάλα να θέλει να γεμίσει. Για να μην προσθέτει του Ρούσου του Κάρολου. Βαθιά μπάλια με φάλτσο, περνάει από όλους, απευθείας out. Στον χώρο του κέντρου τώρα με τον Τσάλμα να παίρνει το φάουλ από τον Αμπτούλ. Ο Τσάλμος παραμένει πεσμένος στον αγωνιστικό χώρο και θα σηκωθεί τώρα. Ο Μερτινάς εδώ θα ζητήσει φάουλ τελικά. Δεν θα γίνει, δεν θα δοθεί κάτι. Ο Ραμπαβίλας με το στήθος, ο Γκούφας. Έχουμε αλλαγή για τον Αοσύρου. Ο Ρούσος ο Κάρολος είναι ο παίκτης που θα περάσει εκτός αγωνιστικού χώρου. Αν δεν κάνω λάθος, όχι, κάποιες οδηγίες παίρνει από τον Μάκη τον Βαρθαλίτη. Ο Γατσέλος περνάει εκτός αγωνιστικού χώρου με το νούμερο 6. Στο 69 η αλλαγή για τον Αοσύρου. Και ο Μπαλόπιτας, αν δεν κάνω λάθος, είναι ο παίκτης που μπαίνει στη θέση του. Νομίζω ένα κόρνερ, αν κατάλαβα καλά, καθώς αυτή η οπτική γωνία δεν με βοηθάει για να δω τι ακριβώς έχει γίνει εκεί.
Προσπάθεια τώρα από δεξιά για την Μύκονο, η εκτέλεση, κεφαλιά, περνάει από όλος ο Συριανός. Θα ελέγξει την μπάλα, θέλει να παίξει με τα χέρια γρήγορα στον Ραμπαβίλα. Εκείνος δεν θα κάνει το κοντρόλ, απομακρύνουν οι Μυκονιάτες. Και τώρα ο Καρατζάς με τον Μπάμπακαρ θέλει να γεμίσει για τον Μουρουζίδη. Μερτινάς. Ο Ραμπαβίλα θα τσιμπήσει την μπάλα. Μουράι. Μουρουζίδης. Τσάλμπας. Δυνατά. Ο Κούφας. Με τον Ρούσο τώρα να ψάχνει τον Αμπτούλ. Θα χάσει εκείνος από τον Αργυρόπουλο. Το γέμισμα στην πλάτη της άμυνας τώρα για την Μύκονο. Ευκαιρία, τεράστια επέμβαση από τον Συριανό στην πολύ καλή ευκαιρία για από τον ΑΟ Μυκόνο και τον Μπάμπακαρ να φτάνει πολύ κοντά στο 0-1, στο 71. Ο Συριανός σωτήρια, θα απεκρούσει την κοντινή προβολή του Μπάμπακαρ. Να λοιπόν που η Μύκονος σε αυτή τη φάση πήγε να κλέψει το γκολ, να κλέψει το παιχνίδι. Όμως ο Κώστας Συριανός ήταν εκεί που έπρεπε και με υπερένταση άπλωσε το κορμί του μπροστά στην προβολή του Μπάμπακαρ και σταμάτησε την φάση πριν αυτή, πριν η μπάλα μάλλον περάσει την αιστεία του. Άρα λοιπόν μια αξιοσημείωτη φάση για τον ΑΟ Μυκόνου, ουσιαστικά η πρώτη κλασική ευκαιρία από οργανωμένη επίθεση. ΑΟ Μυκόνου τώρα που επιμένει με το πλάγιο του Μερτινά, με το κεφάλι ο Γκούφας. Δυνατή μονομαχία Τσάλμα και Γκούφα, νικητής είναι ο Τσάλμας. Το πλάγιο είναι για τον Αοσύρο, ο Γκούφας θέλει να παίξει γρήγορα, ψάχνει κάποιον συμπαίχτη του. Βρίσκει τον Ρούσο, ο Ρούσος θα χάσει από τον Μπάμπακαρ. Ο Κόκαλης την ελέγχει, θα μοιράσει τον Καρύμαλη. Προσπάθεια τώρα από δεξιά για τον Αοσύρο, θα χαθεί η μπάλα, ο ξένος θα την απομακρύνει. Το πλάγιο του Μαραγκού από δεξιά απομακρύνει το κέντρο της άμυνας Μυκόνου. Ασυνεννοησία εκεί για την ομάδα του Αοσύρου. Ο Καρύμαλης τελικά θα σουτάρει από μακριά, κανένα όμως πρόβλημα για τον Σαββόπουλο, ο οποίος θα δει την μπάλα να περνάει αρκετά μέτρα δίπλα το δεξί κάθετο δοκάρι του. Της μετάδοσης της σημερινής στα πλαίσια της πρώτης αγωνιστικής της β' φάσης πρωταθλήματος Κυκλάδων, αναφέρομαι στο σούπερ μάρκετ Μπούμπουλης, όπου παρέχει και διανομή κατοίκων και το οποίο θα το βρείτε στη Σταματίου Προείου 47, στο εμπόριο ποτών Μακριονίτης, το οποίο βρίσκεται στο κάτω μάνα της Σύρου. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ευγενική χορηγία τους και που βρίσκονται κοντά μας σε αυτή την προσπάθεια να φέρουμε στους δέκτες σας αυτό το πολύ σημαντικό παιχνίδι για την ομάδα του Αοσύρου, για την ομάδα η οποία μας εκπροσωπεί στην τελική φάση του πρωταθλήματος και σίγουρα θέλουμε όσο το δυνατόν να κατακτήσει ένα θετικό αποτέλεσμα και να διεκδικήσει την άνοδο της στην τρίτη εθνική κατηγορία. Τσάλμας από δεξιά, με τον Κόκαλη μπροστά του. Θα παίξει με τη μία ο Τσάλμας, από μακρύ ο Μαράγκος με το κεφάλι.
ωραία, ο Ρούσος, ο Αμπτούλ, ο Μουράι με χώρο τώρα στο κέντρο. Ψάχνει ένα στήριγμα, θα το βρει δεξιά στον Μπαλόπιτα. Και θα παίξει με τον Κότσι. Ο Κότσι θα χάσει, ο Μπαλόπιτα θα διεκδικήσει. Ο Μωυσίδης θέλει να παίξει ένα-δύο με τον Ξένο. Τα 6 λεπτά παιχνιδιού, ΑΟΣΥΡΟ, ΑΟΜΗΚΟΝΟΥ 0-0 εδώ στην ΑΝΟΣΥΡΟ. Με την ομάδα του ΑΟΣΥΡΟ να έχει τις ευκαιρίες, να μην έχει πετύχει όμως κάποιο τέρμα. Από την άλλη πλευρά, καρδιοχτύπησε στη φάση του 71 με τον Μπάμπακαρ να χάνει πολύ μεγάλη ευκαιρία και τον Συριανό να βρίσκεται εκεί που πρέπει να αποσοβήσει τον κίνδυνο που πήγε να δημιουργηθεί. Η αγωνιστική, όπως είπαμε, θα κλείσει Κυριακή στις 11 η ώρα στην Σαντορίνη με το παιχνίδι Θέλα Καμαρίου Παναξιακός. Ο Κούφας δεν θα μπορέσει να προλάβει την παλιά αυτή στην αντίθετη πλευρά. Πλάγιο για τον ΑΟΣΥΡΟΥ. Δυνατές μονομαχίες. Ο Ραζάκ θα χάσει. Ο Ρετινάς. Ο Ραζάκ, ο Κότσης. Τελικά η μπάλα φτάνει στον Σαββόπουλο, ο οποίος θα μπλοκάρει την μπάλα με τα χέρια. Νομίζω ότι η Μύκονος προσπαθεί να κρατήσει το αποτέλεσμα ισόπαλο και να κρατήσει την δεύτερη θέση, καθώς ο Παθηραϊκός είναι αυτή τη στιγμή μόνος πρώτος, καθώς πέρασε με διπλό από την Άνω Μερά. Και έτσι λοιπόν ο ΑΟΜΗΚΟΝΟΥ σίγουρα δεν θέλει να ιτηθεί στο σημερινό παιχνίδι, θέλει να πάρει το αποτέλεσμα, το αποτέλεσμα που θα τον αφήσει στη δεύτερη θέση με 4 βαθμούς, συνέταρτη της ομάδας του ΑΟΣΥΡΟΥ, και σίγουρα θα κοιτάξει σε συνέχεια στα επόμενα 13 λεπτά πριν το 90 να πετύχει κάτι καλό για να καταφέρει να φύγει με το απόλυτο από την ΑΟΣΥΡΟΥ. Να δούμε όμως τι έχει να πει ο ΑΟΣ για όλα αυτά. Ευκαιρία, το σούτ από μακριά από τον Μαραγκό, υψωμένη σημαία του επόπτη ως μη γεννόμενη φάση. Όλα αυτά συμπληρωμένα 77 λεπτά στο παιχνίδι μας. ΑΟΣΥΡΟ ΑΟΜΗΚΟΝΟΥ πάντα στο 0-0. Σε αυτές τις δύσκολες καιρικές συνθήκες που επικρατούν εδώ στην ΑΟΣΥΡΟ. Το φάουλ τώρα με τον Ρούσο και τον Μουράι στη βαθιά παλιά. Ο Σαββόπουλος δεν έχει κανένα πρόβλημα να μπλοκάρει την μπάλα σε αυτό το γέμισμα που έγινε για τον Κότσι. Μουράι, ο λάθος, ο Ρούσος για τον Ραμπαβίλα. Ο Ραμπαβίλα στον χώρο του κέντρου. Θα γυρίσει, θα ψάξει τον συμπαίχτη του. Θα βρει τον Ραζάκ. Ο Κότσι δεν θα προλάβει να κάνει την προβολή. Ο Ραζάκ θα κατεβάσει ωραία με δύο αντιπάλους και θα χάσει συνέχεια. Ο Μπάμπακαρ θα προσπαθήσει να βγάλει την Μύκονο στην αντεπίθεση. Κίνηση του Μουρουζίδη. Εκείνος δεν θα μπορέσει να προλάβει την μπάλα.
ενώ η Μύκονος, αν δεν κάνω λάθος, ετοιμάζει αλλαγή. Βλέπω και σε στέλνεται το νούμερο 14 για να περάσει το παιχνίδι εντός ολίγου ο Χρήστος Οράγια. Φάουλ που γίνεται πάνω στον Ρούσο. Μαραγκός πίσω από την μπάλα, ενώ διαμαρτυρίες από Τσάλμα Μουρουζίδη στον διαιτητή Δελιγιάννη, κοντά είναι και ο Μουσίδης. Να δούμε το Μαραγκό που βρίσκεται πίσω από την μπάλα. Ραμπαβίλας, ο Αμπτούλ. Θέλει να μπει ο Ραμπαβίλας ξανά στη φάση. Κόντρες ο Αμπτούλ. Νέες κόντρες τελικά απομακρύνουν σε πλάγιο οι παίκτες Μυκόνου. Φαντάζομαι θα βλέπετε στην κάμερα χαρακτηριστικά ότι ακόμα άρεσε μπορεί να παίρνει και την κάμερα. Είναι φοβερό πράγμα αυτό που συμβαίνει εδώ στην Ανωσύρο. Βλέπετε πόσο δύσκολο είναι το έργο των ποδοσφαιριστών. Πιστέψτε με, άλλο τόσο δύσκολο είναι το έργο το δικό μας. Ο άνεμος δεν είναι σύμμαχος σε κανέναν σήμερα. Ο Κόκκαλης θα κρατήσει την μπάλα εντός αγωνιστικού χώρου. Όχι, τελικά η μπάλα θα περάσει εκτός. Και έχουμε αλλαγή για τον Ναόμι Κόνου. Ο Χρήστος Ράγια στη γραμμή θα περάσει τη θέση του Μωυσίδη, αν δεν κάνω λάθος. Ναι, είναι ο Μωυσίδης ο οποίος κατευθύνεται προς τον πάγκο για να αποτελέσει τη δεύτερη αλλαγή για τον κύριο Παχατουρίδη. Προηγήθηκε αυτή του Τσάλμα έναντι του Πανέτα. Απ' την άλλη, ο Άωσρου του κύριου Βαρθαλέτη έχει κάνει μία αλλαγή. Ο Μπαλόπιτας πέρασε τη θέση του Γατσέλου. Μια βαθιά μπαλιά. Ο Μικρός προσπαθεί και από δεξιά να δημιουργήσει κάποιο ρήγμα. Ένα γέμισμα απελπιστικά θα λέγαμε μακριά από την περιοχή. Επιμένω όμως οι Μικονιάτες με τον νεοεισελθόντα Ράγια να παίρνει το πλάγιο. Και μετά από ώρα να βάζει λίγο κόσμο στην εστία του Συριανού. Δεν υπάρχει πεσμένος παίκτης στον αγωνιστικό χώρο, είναι ο Μπαμπακάρ. Φαίνεται να έχει κάποιο πρόβλημα κράμπας, καθώς βλέπουμε το συμπαίκτη του να του δίνει τις πρώτες βοήθειες. Όπως είπαμε και στην αρχή, η αγωνιστική απραξία των ποδοσφαιριστών παίζει για αυτό το δικό της ρόλο. Μετά από πολύ πολύ καιρό παίζουν ομάδες. Βέβαια να πούμε ότι πριν από περίπου 20 μέρες ο ΑΟΣ είχε μια επίσημη υποχρέωση αυτή του κυπέλου, όπου αγώνισε 120 λεπτά απέναντι στην ομάδα του Έντα Σύρου και κατάφερε να πάρει την πρόκριση στον τελικό, και έτσι η Σύρο για τρίτη συνεχόμενη χρονιά να έχει ομάδα στον τελικό του κυπέλου Κυκλάδου. Αρκετός κόσμος γύρω από τον διαιτητή Δελιγιάννη για την προηγούμενη φάση και το φάουλ που χρεώθηκε ο Μπάμπακα στην δυνατή διεκδίκηση που είχε με τον
Αμπτούλ. Ο γιατρός τώρα μπαίνει στον αγωνιστικό χώρο, ενώ συμπληρώνουμε 85 λεπτά στο παιχνίδι μας. Αόσιρου Αομικόνου πάντα στο 0-0. Τα νεύρα αρχίζουν και τεντώνουν σε αυτά τα τελευταία λεπτά, ο χρόνος πιέζει. Ο Αόσιρου βρίσκεται με την πλάτη στον τοίχο, σε καλύτερη μοίρα θα λέγαμε η Μύκονος. Καθώς όπως προείπαμε, ξεκινάει με 3 βαθμούς στην β' φάση την άλλη ομάδα του Αόσιρου με έναν. Αλλαγή βλέπω και για τον Αόσιρου να ετοιμάζεται. Θα δούμε συνέχεια. Να σπάει αργά προς την μπάλα να εκτελέσει το πλάγινο. Έχουμε αλλαγή για την ομάδα του Αόσιρου. Ο Γκούφας που βγαίνει γρήγορα για να κερδιθεί όσο είναι ο λίγος χρόνος. Να δούμε όμως ποιος είναι και ο παίκτης που παίρνει τη θέση του Γκούφα για αυτά τα τελευταία 4 λεπτά σύντες καθυστέρησης του παιχνιδιού. Ρούσος. Θα προσπαθήσει να τον σποδοτήσει ψηλά τον παίκτη που πήγε μόλις τώρα στον αγωνιστικό χώρο. Με το νούμερο 14 είναι ο Μουλίδης, ο παίκτης που πέρασε στον αγωνιστικό χώρο και μπήκε στην κορυφή της επίθεσης. Ο Μουλίδης, ο οποίος με δύο δικά του γκολ έδωσε τη λύση στον ημιτελικό του κυπέλλου απέναντι στον Έαντα. Να δούμε αν μπορείτε να δώσετε λύση και σήμερα. Ο Μουράι θα δοκιμάσει το σουτ. Η μπάλα περνάει δίπλα από το αριστερό δοκάρι του Σαββόπουλου. Πολύ μεγάλη στιγμή από τον Σαμπάν Μουράι στο 87. Να ανοίξει το σκορ σε αυτό το πολύ δυνατό σουτ. Η μπάλα περνάει δίπλα από το αριστερό κάθετο δοκάρι του Σαββόπουλου. Και εδώ είδαμε τον κόσμο να σηκώνεται, νομίζοντας προς στιγμή ότι η μπάλα πήγαινε στα δίχτυα τελικά. Δεν έκανε το χαρτί την μπάλα στο Μουράι. Πέρασε λίγα εκατοστά έξω από το δοκάρι του Σαββόπουλου. Στο 43 λοιπόν, το δεύτερο μόνο. Στο 88 τη κανονική διάρκεια. Ο Μουράι λίγο έλειψε να δώσει ένα πολύ, πολύ σημαντικό γκολ στον Αόσιρο. Ένα γκολ που το ψάχνει εδώ και αρκετή ώρα. Αυτές τις δύσκολες καιρικές συνθήκες, αυτό το δύσκολο παιχνίδι για τον Αόσιρου. Ο Αόσιρου που φέτος δεν τον βοηθάει, θα έλεγα, η προϊστορία με την ομάδα της Μυκόνου. 2-2 στην Μύκονο, 0-2 στο ίδιο γήπεδο για την πρώτη φάση του πρωταθλήματος. Αυτό όμως το παιχνίδι είναι το πιο σημαντικό από όλα. Σε αυτό το παιχνίδι θέλει πάση θυσία τη νίκη που θα τον στείλει στην δεύτερη θέση της βαθμολογίας, περιμένοντας να μάθει τι θα κάνει και ο Παναξιακός βέβαια στην Σαντορίνη, στο Καμάρι με τη Θίελα. Να δούμε όμως την φάση αυτή με τον Αόσιρου σε αυτή τη στιγμένη μπάλα. Η μπάλα παίρνει περίεργα φάλτσα, αλλά φεύγει πολύ πολύ μακριά. Πάμε με την αριστερή του Σαββόπουλου. Ο Σαμπάν Μουράι έδωσε δύναμη. Ο Άρας όμως δεν του παίξε καλό παιχνίδι. Δεν τον βοήθησε ο τρόπος που εκτέλεσε την στημένη μπάλα αυτή. Και ο Σαββόπουλος κερδίζει δευτερόλεπτα με
με τη συμπλήρωση σε λίγα δευτερόλεπτα των 90. Τρίτη αλλαγή για τον Θεοφύλακτο Παχατουρίδη. Κλείνει λοιπόν τον κύκλο των αλλαγών του η ομάδα της Μικρότου με τον Μπάμπακαρ να περνάει εκτός αγωνιστικού χώρου. Και τον Πετράει, αν δεν κάνω λάθος, να παίρνει τη θέση του. Θα το δούμε σε λίγα δευτερόλεπτα. Νομίζω είναι πάντως ο Πετράει ο παίκτης που θα παίρνει τη θέση του Μπάμπακαρ. Και ο Σαββόπουλος δίνει συνέχεια με αυτό το ελεύθερο βολέ. Βίλας, Παλόπιτας, δυνατά ο Αμπτούλ, θα πάρει κάποιες κόντρες, επιμένει ο Αμπτούλ, αφήνει στον Παλόπιτα με τη μία στον Ρούσο, ο Ρούσος θα αλλάξει ωραία το παιχνίδι για τον Κότσιο, θα βρει τον Καρύμαλη, μια σέντραση του Καρύμαλη όμως χωρίς καμία τύχη σε μια πολύ καλά οργανωμένη προσπάθεια του Αοσύρου. Αρκετοί παίκτες μάλλον βρήκαν την μπάλα σε αυτήν την ωραία οργανωμένη προσπάθεια, όμως η σέντρα του Καρύμαλη πέρασε απελπιστικά πάνω από την αιστεία του Σαββόπουλου. 45 λεπτά συμπληρωμένα στην Ανοσύρο, το 0-0 πάντα στο πίνακα του σκορ. Θα δούμε την προσπάθεια του Μικρότου τώρα από μάκρυση από τον Μπαλόπιτα. Αμπτούλ με προϋποθέσεις τώρα, για να δούμε τον Αμπτούλ Ραζάκ. Συγκλίνει ο Αμπτούλ, θέλει να αλλάξει την μπάλα για τον Κότσι. Είναι πολύ δυνατή όμως η μεταβίβαση του Αμπτούλ Ραζάκ. Ο Κότσι σε καμία περίπτωση θα μπορούσε να... βρει την μπάλα. Το πλάγιο είναι για την Μύκονο. Ενώ έχουμε μπει ήδη στις καθυστερήσεις του παιχνιδιού. Το 0-0 πάντα το σκορ. Μαραγκός. Ο Μπαλόπιτα θα παίξει με τη μία. Λάθος η μεταβίβαση του Μπαλόπιτα. Πάντα παίρνει ύψος. Θέλει να κατεβάσει εκεί ο Μουλίδης. Προσπαθεί, θα χάσει. Παλιά για τον Μωυσίδη, ο Κόκαλης, ο Μαραγκός. Θα κάνει το λάθος τελικά. Ο Μαραγκός θα απομακρύνει την μπάλα. Δεν είχε δει ότι ερχόταν δυνατά στην πλάτη του Ράγια. Δεν νομίζω να αργήσει πολύ να συμπληρώσει ο διαιτητής Δελιγιάννης για τελευταία φορά. Να δούμε όμως την προσπάθεια της Μικόνου. Έχουμε κόρνερ, είναι κόρνερ για τη Μύκονο. Να δούμε λοιπόν σε μία από τις τελευταίες αυτές ενέργειες τι μπορεί να κάνει ο Μυκόνου. Η σέντρα που θα γίνει στο δεύτερο δοκάρι, ο Τσάλμας απλά παρακολουθεί την πορεία της μπάλας να κατευθύνεται σε πλάγιο. Ο Αμπτούλ θέλει να τρέξει. Έχει και ρίπεται προβολή από τον Χρήστο το Ράγια. Ο Ρούσος. Ο Κόκαλης θα κόψει. Να φάουλ που είναι για την ομάδα της Μικρότου που θα κάνει ο Κότσης. Τρία λεπτά συμπληρωμένα στην Ανοσύρο και η Μύκονος επιχειρεί μια στιμένη μπάλα που μακρύνουν οι το ΑΟΣ και αυτή τη στιγμή το τελευταίο σύνδεσμα από τον διαιτητή Δελιγιάννη. ΑΟΣ Σύρου, ΑΟΣ Μυκόνου 0-0 με τον ΑΟΣ Σύρου να έχει την πρωτοβουλία των φάσεων
σε ένα δύσκολο παιχνίδι με πολύ ισχυρούς ανέμους, δεν κατάφερε να πάρει το πολυπόθητο τρίποντο. Θα μείνει λοιπόν στους 2 βαθμούς, η Μύκονο θα πάει στους 4, μη γνωρίζοντας τι έχει γίνει αύριο στην Σαντορίνη και στο Καμάρι μεταξύ Τίλας Καμαρίου και Παναξιακού. Δεν έχουμε να συμπληρώσουμε τίποτα άλλο από την Άνω Σύρο. Να ευχαριστήσουμε θερμά τους χορηγούς που βρέθηκαν κοντά μας στη μετάδοση αυτή για λογαριασμό της γεωτηλεόρασης, του Κυκλάδης 24, του sportkyklades24.gr αλλά και του sirosports.gr. Αναφέρομαι στους supermarket Μπούμπουλης Σταματίου Πρωίου 47 και στην, στο εμπόριο ποτών Μακριονίτης που βρίσκεται στο κάτω Μάνα της Σύρου. Αυτά λοιπόν από την Άνω Σύρο, ελπίζω να στη μετάδοση. Ευχές για ένα όμορφο βράδυ Σαββάτου. Καλή συνέχεια. Κοντά μας έχουμε τον προπονητή της ομάδας του ΑΟΜΙΚΟΝ, τον κύριο Θεοφύλακτο Παχατουρίδη. Κότς, η ομάδα πήρε το πολυπόθητο χ, θα έλεγα, καθώς οι συνθήκες σίγουρα δεν βοηθήσαν να γίνει παιχνίδι και νομίζω ότι ο βαθμός της ισοπαλίας είναι πολύτιμος για εσάς. Τηρουμένων των αναλογιών και με τις παρούσες καιρικές συνθήκες, όπως το είπες και εσύ, είμαστε ευχαριστημένοι για τον βαθμό. Δεν ήρθαμε βέβαια να παίξουμε για τον βαθμό, ήρθαμε να πάρουμε το παιχνίδι. Βλέποντας όμως τις καιρικές συνθήκες, αναθεωρήσαμε το τακτικό κομμάτι. Είμαστε ευχαριστημένοι από τον βαθμό της ισοπαλίας, ο οποίος μας δίνει μια ευχέρεια να διαχειριστούμε καλύτερα τη συνέχεια του πρωταθλήματος, περνώντας από μια δύσκολη έδρα που ευελπιστούμε ότι άλλες ομάδες μέσα σε αυτό το γήπεδο και με αυτή την ομάδα του Αοσύρου, η οποία ομολογουμένως είναι πολύ ανταγωνιστική, θα αγκελάρουν κάποιες ομάδες και να εκμεταλλευτούμε τις τυχόν γέλες των αντιπάλων εδώ μέσα. Να σταθούμε λίγο στην αγωνιστική απραξία που προβλημάτισε όλες τις ομάδες στις Κυκλάδες. Τι έχει να πείτε εσείς για τη δική σας ομάδα? Για τη δική μου ομάδα έχω να πω το εξής, ότι ό,τι συμβαίνει με τις υπόλοιπες ομάδες, οι οποίες θέλουν να είναι πρωταγωνιστές, σίγουρα δεν τους βοηθάει αυτή η αποχή. Βοηθάει κάποιες ομάδες που είναι, θα έλεγα, λίγο υποδιέστερες, διότι δεν υπάρχει ρυθμός, παιδιά, και γι' αυτό θα δούμε και την επόμενη αγωνιστική και την μεθεπόμενη, αν δεν υπάρχει ρυθμός, δηλαδή συνεχόμενων αγώνων, θα δούμε κάποια αποτελέσματα τα οποία δεν τα περιμέναμε. Εμείς ευελπιστούμε να πάνε όλα καλά, να αποκτήσουν οι ομάδες ρυθμό, γιατί θέλουμε να γίνονται καλά παιχνίδια, να είναι ανταγωνιστικά τα παιχνίδια και να κερδίζει ο καλύτερος. Η επόμενη μέρα μετά το ισόπαλο αποτέλεσμα το σημερινό? Κοιτάμε το επόμενο παιχνίδι, σας το ξαναείπα, είμαστε ευχαριστημένοι που πήραμε το βαθμό. Όταν δεν μπορείς να κερδίσεις, τουλάχιστον να μην χάσεις. Αυτή είναι η φιλοσοφία μας. Τα παιδιά ανταποκριθήκαν στον αγώνα με πολύ δύσκολες συνθήκες, υπερβάλλανε αυτούς. Σε γενικές γραμμές θα έλεγα και θα συμφωνήσω μαζί σου ότι είμαστε ευχαριστημένοι με το βαθμό της ισοπαλίας. Θα σας ευχαριστήσουμε πολύ, θα θέλουμε να συμπληρώσουμε κάτι άλλο και καλή συνέχεια στην πορεία του πρωταθλήματος. Προς όλες τις ομάδες, καλή συνέχεια παιδιά και ελπίζουμε να παίξουμε ποδόσφαιρο. Να είστε καλά, ευχαριστούμε πολύ. Κοντά μας έχουμε και τον προπονητή του ΑΟΣ, τον κύριο Μάκη Βαρθαλίτη. Coach, η ομάδα σήμερα έμεινε στο 0-0 σε ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι, σε ένα παιχνίδι που είχε και πολύ δύσκολες καιρικές συνθήκες. Λίγα σχόλια για το παιχνίδι το σημερινό. Ναι, όπως είδατε και εσείς, νομίζω ότι καθ' όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού δεν επιτρέψαμε στον ΑΟΜΙΚΟΝ να γίνει επικίνδυνος. Τις περισσότερες ευκαιρίες και ειδικά στο πρώτο ημίχρονο, δύο κλασικές ευκαιρίες τις χάσαμε εμείς. Δεν πετύχαμε ένα γκολ στο πρώτο ημίχρονο και έτσι έμεινε στο 0-0 στο πρώτο ημίχρονο. Στο δεύτερο ημίχρονο προσπαθήσαμε να πιέσουμε όσο το δυνατόν περισσότερο. Πράγμα που δεν μας βοήθησε καθόλου ο καιρός και οι καιρικές συνθήκες που επικρατούσαν εδώ, γιατί είχε πάρα πολύ δυνατό άνεμο. Νομίζω ότι ο ΑΟΜΙΚΟΝ φάνηκε ότι ήρθε για την ισοπαλία και νομίζω ότι εμείς δεν καταφέραμε να κερδίσουμε από το θέμα της τύχης και του πολύ δυνατού αέρα που είχε εδώ το γήπεδο της Άνω Σύρου. Η συνέχεια είναι δύσκολη, επόμενη εβδομάδα η ομάδα πηγαίνει στην Άξο. Η νίκη φαντάζομαι είναι μονόδρομος. Λίγα σχόλια για το παιχνίδι αυτό που ξεκινάει νομίζω ότι από αύριο η προετοιμασία του κιόλας. Ναι, κοιτάξτε να δείτε, θα πάμε τώρα να δούμε τον τρόπο παιχνιδιού του Παναξιακού. Θα διαβάσουμε το παιχνίδι και θα πάμε μέσα στην Άξο να φέρουμε όσο το δυνατόν ένα καλύτερο αποτέλεσμα.
Νομίζω ότι οι ομάδες δεν έχουν μεγάλες διαφορές μεταξύ τους. Από ό,τι έμαθα και τώρα πριν λίγο, ότι το φαβορί του ομίλου, ο Πανθηναϊκός, με τις τόσες μεταγραφές που έχει κάνει, κέρδισε την Άνω Μερά στις καθυστερήσεις. Η κάθε ομάδα είναι υπολογίσιμη και χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή. Η αγωνιστική απραξία που προβλημάτισε σίγουρα όλες τις ομάδες στον ομό μας, πόσο κατά τη γνώμη σας προβλημάτισε την ομάδα του Άσυρου? Νομίζω ότι και μας, μας δημιούργησε πρόβλημα. Τα παιδιά ατομικά και σαν σύνολο δεν είχαν τον ρυθμό που υπήρχε το προηγούμενο διάστημα που υπήρχαν συνεχείς αγώνες, αλλά νομίζω ότι αυτό δεν μας επηρέασε ιδιαίτερα, διότι όπως σας είπα και στην αρχή, εμείς είμαστε στεναχωρημένοι που φέραμε ισοπαλία με τον ΑΟ Μικόνου, ενώ ο αθλητικός όμιλος Μικόνου πανηγύριζε για την ισοπαλία που έφερε. Θα σας ευχαριστήσουμε πολύ, να ευχηθούμε καλή συνέχεια σε αυτό το δύσκολο δρόμο που έχετε μπροστά σας και σίγουρα ό,τι καλύτερο για την ομάδα του Αοσύρου που εκπροσωπεί το νησί μας στο τελική φάση του πρωταθλήματος. Και εγώ ευχαριστώ πολύ και σας εύχομαι να συνεχίσετε τη δουλειά που κάνετε και να ενημερώνονται από το κάθε γήπεδο, στις Κυκλάδες, όλοι οι Κυκλαδίτες φιλάθλοι. Ευχαριστώ πολύ, καλό βραδιά σας. Να είστε καλά.